αυτό λοιπόν το απίθανο γεγονός το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες, το αποκαλυπτικό γεγονός, βεβαίως μπορεί να ερευνηθεί και κοινωνιολογικά. Έχει πολλές πτυχές κοινωνιολογικές που μπορεί να ερευνηθεί. Το ένα, μία πτυχή, είναι αυτή που έθιξα την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι φαίνεται καθαρά ότι δύο θεσμοί τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία έχουν χρεοκοπήσει. Είναι η οικογένεια και είναι και το σχολείο, δηλαδή είναι η παιδεία. Η παιδεία είναι απαιδεία. Έχουμε ένα Υπουργείο, όπως είπα, όπως ήταν Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έφυγε το Θρησκευμάτων, έφυγε το Εθνικής, τώρα φεύγει και το Παιδείας και μένει απλώς Υπουργείο. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο είναι ένα πεδίο απαιδευσίας ουσιαστικά σε όλες τις βαθμίδες. Και βεβαιώνεται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή μέρα με τη μέρα το τραγικό αυτό γεγονός, δηλαδή του ανερμάτιστου και ατελούς εκπαιδευτικού συστήματος, είναι πασίδηλο ότι επιβεβαιώνεται κάθε μέρα με τη μέρα και περισσότερο. Λοιπόν, εκείνο το οποίο επίσης θα έπρεπε να σκεφτούμε κοινωνιολογικά, ότι η βία, για παράδειγμα, διοχετεύεται σε κάποιες κοινωνίες στα γήπεδα. Διοχετεύεται εκεί η βία. Υπάρχει μία βία, μία ένταση και είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες της κοινωνίας όπου εκεί το κατευθύνουν. Γι' αυτό και βλέπετε και σε δικτατορικές χώρες το αθάλει και ανθεί το ποδόσφαιρο. Γιατί εκεί έχουν την ευκαιρία, αυτό που θα λέγανε πολύ απλοϊκά, να εκτονωθούν και εμείς το λέμε έτσι πιο ψυχαναλυτικά, να εκφορτιστούν οι ματαιώσεις και οι καθημερινές ματαιώσεις και κυρίως οι πολιτικές ματαιώσεις. Υπάρχουν μία μετάθεση της αντιπαλότητας αυτής. Αλλά παρατηρείται γενικώς στους νέους δύο πράγματα. Η βία στους νέους, προς καταστροφήν δηλαδή στους άλλους, συμβαίνει όταν η επιθετικότητα, την οποία έχουν λόγω αποστερήσεων, λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με το περιβάλλον, και κυρίως όταν συμβαίνουν γεγονότα ανομικά. Δηλαδή, τι σημαίνει ανομία? Ανομία σημαίνει, όπως λέμε στην κοινωνιολογία, μία κατάσταση όπου η κλίμακα αξιών που ίσχυε μέχρι τώρα στην κοινωνία εξαφανίζεται και μέχρι όταν δημιουργηθεί μια άλλη κλίμακα αξιών, τα άτομα βρίσκονται μετέωρα, βρίσκονται δηλαδή ανερμάτιστα, βρίσκονται σε αβεβαιότητα. Αυτή λοιπόν η μεταβατική κατάσταση λέγεται ανομική κατάσταση. Αυτή η επιθετικότητα των νέων, που προέρχεται από πολλούς λόγους και από την οικογενειακό περιβάλλον κυρίως και από την παιδεία κυρίως, γιατί θα πρέπει να πούμε το εξής οξύμορο σχήμα. Σήμερα τα παιδιά ταλαιπωρούνται πολύ, ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περισσότερο, με σφορτώνουν ύλη προκειμένου να δώσουν τις πανελλήνιες για παράδειγμα. Και όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολα βέβαια. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Αυτό παραμένει το πρόβλημα. Και αυτό συνεπάγεται μία ψυχική φόρτιση υπέρτερη ίσως εκείνης της οποίας θα μπορούσαν να δεχθούν, δεδομένου ότι είναι καλομαθημένα παιδιά, τα περισσότερα από αυτά, και αρέσκονται στην ίσονα προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια, η ελάχιστη προσπάθεια, είναι πλέον το σήμα κατατεθέν της εποχής μας. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, όπως θα έλεγε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουν να παίρνουν βαθμούς, τύχως να κοπιάζουν, να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και να περνάνε τις τάξεις και τα έτη αυρόχης ποσή. Αυτό είναι το ιδανικό. Και αυτό συμβαίνει εμπολής. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει και πολύ εμπολής. Δεν κομίζουμε γλάφκα στην Αθήνα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, όταν η επιθετικότητα έχει μία μορφή εξωστρέφειας, έχουμε τη βία. Και τα ζήσαμε τα γεγονότα της βίας. Αντιθέτως, όταν αυτή η καταπίεση εσωτερικεύεται και έχουμε μία εσωτερήκευση, τότε έχουμε τις αυτοκτονίες. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι επιβιώνουν τελικά οι εξωστρεφείς και όχι οι εσωστρεφείς, σε γενικές γραμμές, το λέω δηλαδή σαν κανόνα. Επειδή είχα
την δυσάρεστη εμπειρία να ασχοληθώ στο στενό μου περιβάλλον με 4 αυτοκτονίες νέων, εκ των οποίων οι 2 ήταν πολύ αγαπητά μου παιδιά και μάλιστα ο ένας ήταν και ένα δεξιμιός μου στη Γερμανία. Σας διαβεβαιώνω, επειδή μάλιστα ο πατέρας αυτού που σας αναφέρομαι τώρα, συνάδελφος διαμένων στη Γερμανία, ποιο είναι το μυστικό. Ο συνάδελφος αυτός, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε, των ψυχικών προβλημάτων κυρίως, πήγε σε ειδικά σεμινάρια αυτοκτονολογίας στην Κολονία, που έχουν κάτι συνάδελφοι εκεί πέρα, καθηγητές οργανώσει, όπου ήρθαν από τα άλλα τα μέρη της Γερμανίας, γονείς με τις φωτογραφίες των παιδιών τους που είχαν αυτοκτονήσει. Ένα πράγμα, λέει, είναι τραγικό πράγμα ήταν. Κάναμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία εκεί πέρα. Και ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει. Στη Γερμανία κάθε χρόνο αυτοκτονούν γύρω στα 10.000 νέοι άνθρωποι. Ποιο είναι ο κοινός παρανομαστής όλων αυτών των παιδιών. Ότι είναι υψηλής ευφυΐας, ειδικής συναισθηματικής κατάστασης, πολύ έξυπνα παιδιά, μελετηρά παιδιά και πραγματικά υποδείγματα ήθους. Τι βγαίνει εξ αντιδιαστολής το συμπέρασμα, γιατί εκείνοι που επιβιώνουν αυτοί που σπάνε στους δρόμους, οι χουλιγκάνοι. Ότι η κοινωνία μας δεν ζητάει ανθρώπους με συνείδηση, ανθρώπους σκεπτόμενους, ανθρώπους με ευαισθησίες, ζητεί τους τυπάκηδες, ζητεί τους χουλιγκάνους, γιατί είναι μια κοινωνία, χουλιγκανική κοινωνία. Αυτό βγαίνει συμπέρασμα, σε αυτό καταλήγουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή αυτοί που σπάνε έχουν κάποιο πρόβλημα. Διότι στην Ελλάδα θα δείτε ότι η κοινωνία η ελληνική είναι ιδιότυπη υπό την εξής έννοια, το που βέβαια πηγαίνει μακριά όλη η ιστορία. Ο δημόσιος με τον ιδιωτικό χώρο είναι εντελώς διαχωρισμένος. Και αυτό έχει ως πυρήνα ότι στην ελληνική κοινωνία το κράτος είναι εχθρός της κοινωνίας. Δηλαδή δεν παράγεται από την κοινωνία, είναι ένα σχήμα αντεστραμμένο. Είναι μία μικρή συνέχεια από το Βυζάντιο, αλλά κυρίως είναι αποτέλεσμα του Οθωμανικού συστήματος, όπου το κράτος δεν παράγεται από την κοινωνία, εισάγεται στην κοινωνία από υπέρτερες δυνάμεις από πάνω. Λοιπόν, ο στρατός για παράδειγμα. Γι' αυτό και βλέπεις ορισμένες κοινωνίες, οι δρόμοι είναι ρυπαροί. Τα κτίρια καταστρέφονται. Τα δημόσια κτίρια καταστρέφονται. Παίρνεις ένα δημόσιο κατάστημα και βλέπεις ότι είναι σαν να είναι παλαιωμένο. Ρυπαίνουν τους τοίχους. Η υπέρτατη όμως κατάσταση αυτής του διαχωρισμού δημόσιο από το ιδιωτικό είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι στην Τουρκία. Αν πάτε στα πανεπιστήμια στην Τουρκία, δεν μιλώ για τα ιδιωτικά, τα οποία είναι κάτι, μια ονειρωμένη κατάσταση, ούτε στην έσχατη πλευρά των ονείρων μας δεν υπάρχει αυτή η εικόνα, εδώ για την Ελλάδα αναφέρομαι. Πολλές φορές ντρέπομαι που φέρνω συναδέλφους για να δουν τα χάλια των πανεπιστημίων μας, αλλά και τα δημόσια. Εδώ μην πάτε μακριά. Δεν υπάρχει άλλη χώρα του κόσμου στην οποία οι πινακίδες στους δρόμους καταστρέφονται συστηματικά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι ακριβώς απόδειξη αυτού του ισχυρισμού μου, ότι υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα κατέναντι του δημόσιου χώρου. Ότι δηλαδή ο ιδιωτικός χώρος, δεν μιλάμε για το χώρο της, του privacy, της ιδιωτικότητας που λέμε, αλλά ο ιδιωτικός χώρος είναι συνέχεια του δημόσιου χώρου. Δηλαδή θεωρεί το δημόσιο χώρο σαν δικός μας χώρος. Το αισθανόμαστε δικό μας. Εδώ το αισθανόμαστε εχθρικό. Εδώ αισθανόμαστε εχθρικό του σπιτιού μας το έξω μέρος. Το ρυπαίνουμε. Αυτά συμβαίνουν σε ορισμένες κοινωνίες δυτικές, μόνο σε υποβαθμισμένες περιοχές. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους χώρους και σε όλες τις συνοικίες, ανεξαρτήτως αν είναι υποβαθμισμένες ή αναβαθμισμένες. Βλέπεις την καταστροφή των μνημείων. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά εκεί οδηγούν. Δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Βεβαίως πρέπει να μας ανησυχούν. Εδώ έγινε πριν λίγες μέρες έχει τελειώσει το σύνολο των εργασιών στο Μοναστηράκι, στην πλατεία Μοναστηρακίου και τα έργα με τα οποία αναδεικνύεται τα αρχαιολογικά μνημεία, δηλαδή και η κήτη του Ιρυδανού κάτω από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Είναι μια θαυμάσιο έργο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο έργο. Πάτε τώρα να το δείτε.
τα ειδικά κρίσταλα τα οποία έβαλαν για να φυλάξουν τις αρχαιότητες, για να τις βλέπει φωτισμένες κανείς ο περαστικός, καταστράφησαν μέσα σε μια μέρα. Αυτό ποια λογική επαναστατική το επιβάλλει αυτό. Ποια προοδευτική τάση και ποια αναρχική τάση. Και να μην μου πούνε που γράφουν στους στίχους μέσα και λένε ότι μια πόλη που καίγεται είναι ένα λουλούδι που ανθίζει. Να λέμε αυτά δηλαδή, γιατί αυτές είναι οι αναρχομπούρδες, οι οποίες δεν έχουν καμία, αν θέλετε, καμία βασική φιλοσοφική θεμελίωση και είναι ακριβώς λόγια τα οποία λέγω, λόγω του αέρος. Λοιπόν, κάτι τέτοια συνθήματα, τα οποία ένα-δύο μπορεί να είναι κάποια στάθμης και να πει κανείς ότι αυτό έχει μία κάποια, αλλά τα περισσότερα από αυτά δείχνουν τη βλακεία, την απροσμένη, τη βλακεία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν.